γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσε ημί σήμερα και άρθες ημί τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνεις σου φλέτες ημών, και εμείς ενέγεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από το πονηρού αμήν. Πανένδρος εν τε πόκε, χαίρε νυμφία νύμφευτε, υψηλότερα ουρανών, ακτίνων λαμπρότερα, χαίρε νυμφία νύμφευτε, χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα, χαίρε νυμφία νύμφευτε και κλάμπρωτέρα ουρανών, φωτός καθαρότερα, χαίρε νυμφία νύμφευτε. Όσιος Γρηγόριος Νικομηδίας, 2 Απριλίου. Το χάρισμα της θαυματουργίας το δίνει ο Θεός σε ανθρώπους με βαθιά πίστη. Θαυματουργός αναδείχθηκε και Όσιος Γρηγόριος, ο ασκητής της Νικομηδίας, ο οποίος έζησε τον 13ο αιώνα και υπήρξε ο γόνος αρχοντικής και ευσεβούς οικογένειας της Βυθινίας. Από τους γονείς του μαθήτευσε στην Αγία Γραφή και έπειτα σπούδασε την ελληνική σοφία. Αρχικάτοχος μεγάλης παιδείας, ο Γρηγόριος θέλησε να γίνει μοναχός. Δόθηκε σε μεγάλους αγώνες και κατόρθωσε να ανέλθει σε μεγάλα ύψη αρετής. Από τις επιθέσεις του πονηρού συκοφαντήθηκε και έτσι αναγκάστηκε να φύγει από το μοναστήρι, μα δεν υπέκυψε, αλλά έλαμψε περισσότερο η αρετή του. Τότε αξιώθηκε να λάβει θεία χαρίσματα. Έτσι δεν άφηνε κανέναν να φύγει από την καλύβα του χωρίς να του δώσει κάτι από τα θεία του χαρίσματα. Έτσι πληροφορούσε, παρηγορούσε, βοηθούσε τους φτωχούς και θεράπευε τους ασθενείς. Η φήμη των θαυμάτων του απλώθηκε σε όλη τη Βυθινία. Τότε για δεύτερη φορά συκοφαντήθηκε στον επίσκοπο, ο οποίος τον κάλεσε στην Νικομηδία να απολογηθεί. Επειδή ήδη ήταν γέροντας και άρρωστος, ανέβηκε σε ένα ζώο για να πάει στον επίσκοπο. Το ζώο με τρόπο θαυμαστό διέσχισε γρήγορα τους λόφους και τις χαράδρες του βουνού και σαν έφτασε στην θάλασσα, Όσιος σταύρωσε τα νερά και το ζώο καλπάζοντας διέσχισε τα νερά και πέρασε απέναντι στην πόλη της Νικομηδίας. Ο Μητροπολίτης
Βλέποντας το θαυμαστό αυτό γεγονός, έπεσε στα γόνατα, προσκύνησε τον Όσιο και ευχαριστούσε τους συκοφάντες που έγιναν αιτία να αποκαλυφθεί ο τόσο θαυμαστός ασκητής. Αποφεύγοντας τις τιμές και τους επένους, όσους Γρηγόρος ζούσε ταπεινά στην καλύβα του, μέχρι που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του στις 2 Απριλίου του έτους 1240.